Στη σημερινή ομιλία μας θα έχουμε σαν θέμα το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ξεχωριστός, ένας αφορισμένος τόπος που μονάζουν, είναι αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι που θέλησαν δια την αγάπη του Θεού να δουλεύσουν το Θεό, να τον λατρεύσουν με όλες τις δυνάμεις τους, με σκοπό να αγιάσουν τους εαυτούς των και συγχρόνως να βοηθήσουν τον κόσμο με τις προσευχές τους και με το καλό τους παράδειγμα. Το να γίνει κανείς μοναχός δεν είναι τόσο εύκολο. Πρωτίστως είναι κλήσεις Θεού. Οι κλήσεις του Θεού δεν είναι και υποχρεωτικοί. Τον τόπον αυτόν, το Άγιον Όρος, το έχει διαλέξει η Παναγία μας. Μάλλον της εδόθη κλήρος όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους σε ποιον τόπο ο καθένας θα κηρύξει τον Χριστόν. Και της Παναγίας μας ο κλήρος έπεσε το όρος του Άθωνος. Το όρος αυτό κατά την αγιορετική παράδοση το επισκέφθηκε η Παναγία, ήτανε κατοικούμενο από ειδωλολάτρες, και όταν οι ειδωλολάτρες αντίκρισαν την Παναγία Μητέρα, εθαύμασαν για την καλονή της και είπαν ότι μόνο μια θεά θα μπορούσε να έχει τέτοια ομορφιά. Η Παναγία μας το ευλόγησε το όρος αυτό και σαν δικό της περιβόλι το γέμισε από αφιερωμένους ανθρώπους ζώντας εν παρθενία και αγνότητη. Για να εξασφαλίσει αυτά τα παιδιά της στο περιβόλι της, για να μπορέσουν απρόσκοπα να λατρεύσουν το Θεό, το θέλημά της ήταν να μείνει άβατο, απρόσβλητο από κάθε τι που θα μπορούσε να προσκόψει τον αγιαστικό σκοπό των μοναχών. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος εδώ και χίλια και πλέον χρόνια ζει άτρωτο και απρόσβλητο από το άλλο γένος και έχει εμφυτεύσει μέσα εις τους ανθρώπους και δει στο γυναικείο φύλο τον σεβασμό, την αγάπη και τον φόβο προς το Άγιον Όρος. Ακόμη η Παναγία μας απείλαξε ή μάλλον εξασφάλισε την αγιότητα των παιδιών της, τους μοναχούς, με το να μην επιτρέπει όχι μόνον το γυναικείο φύλο αλλά
και κάθε τι ζώων θηλυκών, ώστε απρόσκοπα εντελώς και αμέριμνα οι μοναχοί να αφιερώνονται στα μοναχικά τους καθήκοντα και δι' αυτό να προχωρούν προς την αγιότητα. Βλέπουμε τώρα στο Άγιον Όρος, με τη θεωρία μεταφερθείτε εκεί και επισκεφτείτε το όρος τη νύχτα. Τη νύχτα στον κόσμο δέστε τι συμβαίνει από πλευράς αμαρτίας. Τα κέντρα, τα μαρτωλά και τόσα άλλα που οι δαίμονες πανηγυρίζουν και οργιάζουν βυθίζοντας τις ψυχές των ανθρώπων στην κόλαση και στην αυσοτία. Τα κέντρα φωτογραγημένα με φώτα και με λατρεία δαιμονική. Αλλά όταν μεταφερθούμε νοερός στο Άγιον Όρος τη νύχτα, θα δούμε ότι στο κάθε μοναστήρι, στο κάθε ασκητήρι, στην κάθε σπηλιά θα δείτε φωτάκια τη νύχτα, που αυτά τα φωτάκια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκκλησιές με το κεράκι και με το καντήλι να λειτουργούν οι μοναχοί, να προσεύχονται όχι μόνο για τους εαυτούς των αλλά και για όλο τον κόσμο. Πολλά κέντρα μοναστικά υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά για να μην είναι κατοχυρωμένα με το άβατον, δεν έμεινε κανένα όρθιο. Με την πάροδο του χρόνου και του διαβόλου τη δουλειά, σιγά σιγά όλα εξέλιπον και εναπέμεινε μόνο αυτό το Άγιον Όρος του Άθωνος, το οποίο δια την πρόνοια της Παναγίας μας, με το να μας κατοχυρώσει με το άβατο, υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Σε αυτό το ευλογημένο όρος, όπως τα ξέρετε και εσείς τα έχετε διαβάσει, έχουν ασκητεύσει μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άνδρες και των γραμμάτων και της τέχνης και των απλοϊκών ανθρώπων. Αλλά ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν της αγιότητός του όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί όπως χρειάζεται για να φτάσει στην αγιότητα. Ασκήτευσαν μεγάλοι άνθρωποι και όλα τα καλδερίμια του Αγίου Όρους τα έχουν περπατήσει άνθρωποι και πόδια αγιασμένα, τα οποία κοπίασαν με μόχθο και κόπο και χρόνια στην άσκηση. Πολλές φορές, και είναι αλήθεια αυτό, ότι τα πάντα, τα τρόφιμά τους και όλες οι ανάγκες τους γινότανε με την αχθοφορία, με τον τορβά στην πλάτη, και μετά τα καθήκοντα και η αγρυπνία και η ασκητικότητα, όλα αυτά και κάτω κυρίως από την άσκηση της υπακοής. Πολλοί μοναχοί αξιώθησαν μεγάλων χαρισμάτων. Κοντά στον πλούτο τον έμψυχο που είναι η μοναχή, έχουμε και τον πλούτο τον Βυζαντινό. Έχουμε τις Άγιες εικόνες που κάνουν θαύματα, που ήρθαν με θαύμα στο Άγιον Όρος.
Και η προστασία της Παναγίας μας είναι εμφανής σε κάθε καιρό και σε κάθε μοναχό. Κατά το παρελθόν, άγιες γυναίκες βασίλισσες με ευσέβεια και με αγιότητα ήθελησαν να εισέλθουν, να περπατήσουν το Άγιον Όρος και να παραμείνουν ανόχοι. Έφεραν μαζί τους Άγια Λείψανα, όπως η Μάρο, η μητέρα του Πορθητού Μωάμεθ, του Πορθητού της Κωνσταντινοπόλεως. Αυτή η ευσεβής σέρβια γυναίκα, αυτή όταν το παιδί της έκανε την εκπόρθεση της Κωνσταντινοπόλεως και η τουρκική βαρβαρότητα ρήμαζε κάθε τι ιερό και όσιο στην Αγία αυτή πόλη, η Μάρο, η ευσεβής αυτή γυναίκα και βασίλισσα, προσπάθησε με κάθε πόθο και αγάπη και προσπάθεια να μπορέσει να αποσπάσει όσον γίνεται τα Άγια πράγματα από την διαβίωση. Και αφού εκράτησε πάρα πολλά στον εαυτό της από εκκλησίες, από λοιπά, τα φύλαγε αυτά. Και σε κάποια στιγμή λέει στο παιδί της, «Παιδί μου, κουράστηκα», λέει, «να βρίσκομαι εδώ μέσα και να βλέπω όλη αυτή την λαιλασία και την ασέβεια του γένους, του αγαρινού. Θέλω να ησυχάσω». «Ναι, μητέρα», του λέει, της λέει, «πήγαινε, ησύχασε, πάρε τη Μακεδονία ολόκληρη και παίρνε τους φόρους και ζήσε, γίνε μοναχή, ό,τι θέλεις κάμε». Και τότε έστειλε πάρα πολλά Άγια Λείψανα στο Άγιον Όρος και δει τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία τα είχε στην κατοχή της, και θέλησε σαν Αγία Βασίλισσα να τα προσφέρει με τα ίδια της τα χέρια στο μοναστήρι, στους μοναχούς, και να προσκυνήσει και την Παναγία στο Άγιον Όρος. Ξεκίνησε με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο Άγιον Όρος, έφτασε στην προκυμαία της Μονής Αγίου Παύλου με το σκοπό να ανέβει στο μοναστήρι. Ειδοποίησε τους μοναχούς ότι φτάνει και ότι ανεβαίνει. Οι μοναχοί αμέσως ετοιμάστηκαν, οι ιερείς, με τα εξεπτέρυγα, με τα άμφια τους, με πομπή και λοιπά, τιμητική, και κατέβαιναν προς συνάντηση της βασίλισσης. Και όταν έφτασαν, συναντήθησαν τόσο η Μάρο με τη συνοδεία της και οι μοναχοί, στο ενδιάμεσο μεταξύ Μονής και Προκυμαίας, εκεί ακούει φωνή αοράτος η Αγία αυτή βασίλισσα, να της λέει, «Μάρο, Μάρο, εδώ υπάρχει άλλη βασίλισσα και εσύ πρέπει να επιστρέψεις πίσω». Και αμέσως παρέδωσε με απέραντο σεβασμό και αγάπη τα Άγια αυτά τίμια δώρα στα χέρια του ηγουμένου και των ιερέων με πολύ σεβασμό, προσκύνησε μέχρι εδάφους την Παναγία, φίλησε το χώμα το αγιασμένο του Αγίου Όρους και επέστρεψε με άπειρο σεβασμό στο πλοίο της και ανεχώρησε και πήγε στη Μακεδονία και μόνασε και ησύχασε μέχρι το τέλος της ζωής της. Πίσω, πάρα πολύ πίσω, το Άγιον Όρος είχε πληθυσμό περισσότερο από 30.000 μοναχούς. Υπήρχε μοναστήρι που είχε 2.000 μοναχούς μέσα. Ήταν κατάμεστο το Άγιον Όρος. Εκεί να δείτε αγιότητα και οσιότητα.
Οι πνευματικοί άνθρωποι ήταν γεμάτοι από χαρίσματα Θεού. Το Άγιον Όρος βοήθησε τον κόσμο. Είναι το λιμάνι της σωτηρίας. Έρχονται και έρχονται άνθρωποι και το επισκέπτονται και σήμερα, όπως βλέπουμε και τότε, με την αγιότητα που είχαν εκείνοι οι μοναχοί. Αλλά και τώρα η αποστολή του Αγίου Όρους είναι ιερότατη. Βλέπουμε ανθρώπους αδιάφορους που έρχονται για μία περιέργεια και λοιπά, και αλλάζουν και αναγεννώνται και επιστρέφουν στο σπίτι τους αλλαγμένοι εντελώς και μεταφέρουν την ωφέλεια της εμπειρίας τους και στους οικείους και στους γνωστούς. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και θαυμάζουν και βλέπουν τους μοναχούς, βλέπουν τα νιάτα και λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, πώς μπορούν και νικούν την αμαρτία, πώς διατηρούν τον εαυτόν τους αχνό και καθαρό και αγγελικό, πώς εμείς δεν μπορούμε να εγκρατευτούμε στο α-β θέμα και αυτοί οι νεαροί άνθρωποι και με σπουδές και με πτυχία και με νιάτα και με ομορφιές να ασκούνται εδώ μέσα στο Άγιον Όρος πολλές φορές, μέσα στο μοναστήρι, μέσα στους τέσσερις τύπους, τη νύχτα να γρυπνούνε, την ημέρα να εργάζονται, να κόβουν το θέλημά τους, να ασκούνται στην αρετή, να ταπεινώνουν τους εαυτούς τους, να αρνούνται την ελευθερία τους χάρη της αγάπης του Χριστού και να λάμπουν τα πρόσωπά τους από αχνότητα. Και προβληματίζονται αυτοί οι άνθρωποι και λένε, μα εμείς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν ήμουνα στην έρημο, ήρθε ένας άνθρωπος και μου λέει, πάτερ, πώς μπορείτε εδώ και μένετε εσείς? Εγώ το χαμογέλασα και του λέω, γιατί, του λέω, δεν μπορώ να μείνω εδώ? Μα εμένα να μου δώσουν, λέει, τα καλύτερα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ καθόλου. Και εγώ του λέω ότι αν μου δώσεις όλο τον κόσμο, δεν σου δίνω ούτε βήμα σποδός από το Άγιον Όρος. Για μένα είναι ευτυχία μου. Μα εδώ στην έρημο, εδώ μες στην εξορία, τι ευτυχία νιώθεις εσύ? Αυτή που δεν γνωρίζεις εσύ, του λέω. Διότι αν τη γνώριζες την ευτυχία που νιώθω, τότε θα με καταλάβαινες πώς σου μιλώ. Ζούσαμε στην έρημο και δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Ζούσαμε μέσα στα πορνάρια και στα βράχια. Δεν είχαμε νερό, πίναμε από στέρνες. Δεν είχαμε κρεβάτι, δεν είχαμε τίποτε. Κι όμως αισθανόμεθα τη μεγαλύτερη ευτυχία του Θεού. Και μόνο η ησυχία μας έφτανε για μια ευλογημένη παράκληση της ψυχής. Κάποιος, ένας ιερεύς ήρθε από τον κόσμο και επειδή δεν είχαν και πού να τον βάλουμε, βγήκα εγώ από το κελάκι μου και το έβαλα αυτό να κοιμηθεί. Σηκώθηκε τη νύχτα ο άνθρωπος, τρόμαξε. Πού είναι, λέει. Εμείς είμαστε με το κομποσχήνι έξω. Αυτός ξύπνησε ο καημένος, βγήκε έξω, μόλις είδε την ερημιά, εκείνα τα πράγματα, κότε δεν απάθει συγκοπή. Τώρα λέω, μην τρομάζετε, μια χαρά είμαστε, λέω, εδώ. Όταν ξημέρωσε, ήταν ένας βράχος πάνω από την καλύβα μου. Και λέει, πάτε, δεν φοβάσαι να μην πέσει αυτός ο βράχος? Το λέω, μα δεν πέφτει. Μα αν πέσει, μα δεν πέφτει, του λέω. Μα γιατί δεν πέφτει? Γιατί τον κρατάει ο Θεός. Άμα θέλει ο Θεός, τον αφήνει και πέφτει. Άμα δεν θέλει, τον αφήνει. Δεν στέκει με το θέλημά του, στέκει γιατί τον κρατάει ο Θεός. Το φαινότανε παραμύθι, το φαινόταν, ξέρω και όλες, τρελός είναι αυτός. Και βλέπουμε μέσα στο Άγιον Όρος, αν θα βλέπατε τα λεγόμενα καρούλια που στο παρελθόν είχε πάρα πολλούς Ρώσους ασκητάς εκεί και οι σπηλιές τους είναι σαν φωλιές πουλιών στα απόκρινα βράχη, που λες, μα πώς μένουν εκεί και πώς κυκλοφορεί ο ένας με τον άλλον? Όλα αυτά
κατορθώνονται μόνον και μόνον με τη χάρη του Θεού, με τίποτα άλλο. Ποιος μπορεί τώρα να αφήσει γονείς, να αφήσει νιάτα, να αφήσει τόσα και τόσα πράγματα που τα χαίρονται οι άνθρωποι στον κόσμο και να πάει να κλειστεί μέσα στο όρος, μέσα στον κόπο, μέσα στο μόχθο, εγκαταλείποντας το ίδιο θέλημα, την ελευθερία που είναι το βασίλειο του ανθρώπου, και να σκύψει το κεφάλι στην υποταγή και να γρυπνάει τη νύχτα και να νηστεύει και να μοχθεί για όλη τη ζωή του. Γιατί το κάνει όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για το λόγο, για το λόγο της σωτηρίας, το ότι θέλει να υπηρετήσει το Θεό, να φτάσει στην αγιότητα, να σώσει την ψυχή του, να σώσει τους γονείς του, να σώσει τους συγγενείς, να σώσει τον κόσμο. Δεν θα το κατόρθωνε κανείς αυτό εάν δεν ήταν θέλημα Θεού και δεν βοηθούσε η χάρις του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς εμείς πιστεύουμε απόλυτα και αμετάκλητα ότι όχι με τη δική μας δύναμη, κάθε άλλο, παρά και μόνον με τη χάρη του Θεού στεκόμεθα όπως στεκόμεθα. Γι' αυτό και δεν μας απασχολεί χάρη του Θεού ο κόσμος. Εμείς κλεινόμαστε στο μοναστήρι, στο κελί μέσα και νιώθουμε πανευτυχείς. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τη δική μας ευτυχία. Και όταν μας επισκεφθεί και η χάρις του Θεού, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα και επιφυτίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται εκτός εαυτού. Βλέπουμε τους Αγίους ανθρώπους να γρυπνούν τη νύχτα κατηδίαν στο κελί τους, μέσα σε ένα κελί σκοτεινό, σε μια φυλακή. Και να βρίσκονται σε κατάσταση παραδείσου. Να επικοινωνούμε το Θείο με τόση χάρη και ευλογία που τα μάτια τους γίνονται δύο βρύσεις από δάκρυα, όχι πένδους αμαρτίας. Και τούτο γίνεται, και από τούτο ξεκινάει το άλλο. Ποιο? Τα δάκρυα της χαράς και της ευτυχίας του Θεού. Νιώθει αυτός ο μοναχός μακαριότητα και θεωρία Θεού. Όπως βλέπουμε τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ασκήτευσε σε διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, να γίνεται όλος θεοειδής. Όλος, όλη η μορφή του να παίρνει θεία χάρη και να λάμπει. Και να τη βλέπουν όσοι τον πλησιάζουν και καταλαβαίνουν και εννοούν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, είχε θεία επικοινωνία τη νύχτα με τον Θεό. Και όταν ένας τέτοιος Άγιος μοναχός μιλήσει με τον Θεό, μην νομίζετε ότι του μιλάει μόνο για τον εαυτόν του, όχι. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, αγάπη τη δική του, τη δίνει σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο για να τον παρακαλέσει για τον κόσμο. Αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αιτείτε και δοθήσετε. Του δίνει τη δύναμη, δηλαδή του δίνει τη χάρη, τον αξιώνει παρησίας, του μιλάει για τα αιτήματα τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος και ο Θεός, προκαλούμενος από τον Άγιον άνθρωπο, στέλνει στον κόσμο τη χάρη του και βλέπουμε ανθρώπους που ήταν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους να επιστρέφουν από ένα σήμαντο γεγονός και αλλάζουν εντελώς και επιστρέφουν εν μετανοία στον δρόμο του Θεού. Διαβάζουμε στο βίο του Αβά Βαρσανοφίου ότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος έκανε συνέντευξη μετά της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, μιλούσε με την Αγία Τριάδα όπως μιλάει, όπως κάνει συνέντευξη σε μία, σε ένα σταθμό και μιλάει για όλο τον, προς τον κόσμο όλων, μιλάει για προβλήματα, μιλούσε με τον Θεό,
για τα προβλήματα του κόσμου. Και ο Θεός ανταποκρίνονταν. Και αυτός ήταν έγκλειστος. Δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του έξω. Μα δεν έσκασε μέσα στο κελί του. Δεν ήταν άνθρωπος να πάρει αέρα. Και όμως δεν του χρειαζότανε. Είχε την άδρα του Αγίου Πνεύματος και αυτός έφλεε μέσα σε πέλαγος. Σε ωκεανούς ευτυχίας Θεού. Το Άγιον Όρος, ο μοναχισμός, αλλά και ιδιαίτερα το Άγιον Όρος, έδωσε πολλές φορές το παρόν και σήκωσε το ανάστημά του και αντιμετώπισε ανθρώπους αιρετικούς. Θα έχετε ακούσει επιδέκου του Λατινόφρονος Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, αυτόν που ανέδειξε μετά την επιστροφή της Συνόδου, της Ορθοδόξου Συνόδου, από την Ενφλωρεντία Σύνοδο, τον επέστρεψε στην πόλη. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός κατεδίκασε την Ενφλωρεντία Ένωση των Λατίνων με τους Ορθοδόξους. Ο βασιλεύς Ιωάννης, ο προτελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινοπόλεως, ανέδειξε πατριάρχη αιρετικών και λατινόφρονα τον Βέκο. Αυτός ήρθε με στρατό στο Άγιον Όρος να υποτάξει τον φάρο της Ορθοδοξίας και του μοναχισμού, να συμφωνήσει το Άγιον Όρος στην Ένωση. Αν το Άγιον Όρος έκαμε κάτι τέτοιο, η Ορθοδοξία ευηθίζεται και τελείωνε. Αλλά το Άγιον Όρος όμως αντέταξε, σήκωσε το ανάστημα και προπορεύθη η Παναγία, η έφορος του Άγιου Όρους και της Ορθοδοξίας. Και όταν ο Βέκος, αυτός ο αιρετικότατος, ανέβαινε με στρατό και με άλλους κληρικούς να υποτάξει τα μοναστήρια και τις κήτες και τις σπηλιές στην ένωση με τους καθολικούς, τότε η Παναγία μας, την ώρα που ένας ασκητής έξω από το μοναστήρι το Βουλγάρικο του Ζωγράφου, όταν έψελνε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και της έλεγε «Χαίρε νύμφε νύφευτε», ακούει φωνή «Χαίρε και εσύ ο γέρον», του λέει, «Έχει υπόψη σου ότι ανεβαίνει ο Βέκος, ο Λατινόφρον Πατριάρχης, με στρατό και λοιπά». Και πήγαινε στο μοναστήρι και πες να κλείσουν την θύρα και να μην τον δεχθούν στο μοναστήρι ως αιρετικό. Και τρέχει ο ασκητής και πληροφορεί τον ηγούμενο και τους πατέρες, κλείνουν την πόρτα και κλείνονται στον πύργο. Αυτοί βέβαια σαν δύναμη στρατιωτική έσπασαν την πόρτα, μπήδηξαν μέσα, αλλά τον πύργο δεν μπόρεσαν να τον προσβάλλουν. Και οι πατέρες από τον πύργο παν ήλεχαν τον Λατινόφρονα και αποκαλώντας τον προδότην της Ορθοδοξίας και της Ευσεβίας. Αυτός με το στρατό έβαλαν φωτιά και έκαψαν τους πατέρες, και οι πατέρες ανεδείχθησαν ως ιωμάρτυρες. Και στις καριές επάνω ανέβηκαν στο πρωτάτο, οι πατέρες ανθέστηκαν, ομολόγησαν και συνέλαβαν πάρα πολλούς, τους έσφαξαν έξω από το πρωτάτο, και παιδιά ακόμη, δηλαδή παιδάκια τα οποία ήταν με τους γονείς τους σαν εργάτες στο Άγιον Όρος. Απόδειξη της αλήθειας και της παραδόσεως είναι προετών ολίγων ένας τάφος που είχαμε έξω από το πρωτάτο, ακριβώς έξω από το τείχος, που εκέγε το καντιλάκι, έγινε η εκταφή και βρέθηκαν λείψανα ενός Αγίου Βατοπεδινού, ο οποίος είχε ομολογήσει την πίστη, τον έσφαξε ο Βέκος, και άλλα λείψανα μικρά παιδιών, τα οποία και εκείνο ομολόγησαν πίστη στην Ορθοδοξία, εσφάγισαν και πάρα πολύ στο Άγιον Όρος, ρήμαξαν το Άγιον Όρος, αλλά το Άγιον Όρος
έμενε απόρτητη Ακρόπολης και Φρούριο. Και σε κάθε περίπτωση που κρίνει το Άγιον Όρος να παρουσιάσει και να ομολογήσει, το κάνει αφού συσκεφθεί σοβαρά το κάθε θέμα. Το μόνο λάθος που έγινε τότε επιβέκου ήταν όταν ο Λατινόφρονας προσέβαλε την Μεγίστη Λαύρα, το μεγάλο μας μοναστήρι, και εκεί παρεπλάνησε 3-4 προϊσταμένους ιερείς. Οι άλλοι βέβαια ομολόγησαν, αντέταξαν, τους παραπλάνησε και συλλειτουργήσε μαζί τους, και όταν αυτοί λειτουργήσαν και απέθαναν μετά, όταν έγινε η εκταφή τους, παρουσίασαν εικόνα δαιμονισμένη και φοβερή, και να τη δει και κανένας ακόμα. Απόδειξη τρανταχτερή το τι θα πει καθολικισμός. Δεν είναι απλό το θέμα όπως παρουσιάζεται και όπως κοινολογείται. Όχι, είναι σοβαρότατο. Εάν θα τα βάλουμε κάτω ένα-ένα τα θέματα, θα δείτε ότι τίποτε δεν έμεινε όρθιο από πλευράς καθολικής εκκλησίας προς την Ορθόδοξη εκκλησία μας. Τίποτε δεν έμεινε που δεν το άλλαξαν και δεν το δηλητηρίασαν με το αντορθόδοξο και το αντιδογματικό. Και η κορυφή βέβαια των λαθών της καθολικής εκκλησίας και της εγωιστικής ανταρσίας είναι ότι προσέβαλαν το αγιότατο σύμβολο της πίστεως, που εθέσπισαν οι δύο πρώτοι οικουμενικές σύνοδοι και επικύρωσαν και οι 7 ότι να μην μετακινηθεί μήτε κεραία, ανάθεμα εστώ. Άλλοτος και ασυγχώρητος και κολλασμένος θα είναι όποιος μετακινήσει έναν τόνο από μία συλλαβή στην άλλη. Όχι οι λέξεις να αλλάξουν και νόημα, αλλά μετακίνηση τόνου. Πράγμα που οι καθόλικοι το έκαναν και τι συνυπέγραψαν και αυτοί όταν η Ρώμη ήταν Αγία, όταν η δεύτερη οικουμενική σύνοδος απεδέχθη και υπέγραψε την αγιότητα και την γνησιότητα του συμβόλου της πίστεως της πρώτης οικουμενικής σύνοδου, συνυπέγραψε και η Ρώμη. Αλλά μετά ταύτα αυτοί αθέτησαν την υπογραφή τους και επέσπασαν εις τους εαυτούς τους το ανάθεμα. Εδώ έχουμε δογματικότατο λάθος. Και εν συνεχεία έχουμε και άλλα και άλλα. Έχουμε την Αγία Κοινωνία. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και αν ψάξουμε δεν θα βρούμε κανένα σωστό. Ακόμα και στον Αγιασμό, ακόμα που είναι μια απλή ακολουθία και ένα απλό, μια απλή ακολουθία, βλέπουμε την αγιότητα της το Ορθοδόξο Αγιασμό και το βρώμισμα του Αγιασμού των Καθολικών. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όσο γίνεται ακρίβεια πάνω στην Ορθοδοξία μας, για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την αξία της Ορθοδοξίας και την ενημέρωση από πλευράς αιρέσεως, ώστε να έχουν τα παιδιά, να είναι τα παιδιά ενήμερα και προστατευμένα από την αλήθεια, ώστε μετά τα αυτά να μην κάνουν λάθη, και τα βλέπουμε τα λάθη να γίνονται βέβαια, αλλά εμείς έχουμε ευθύνη να τους αναπτύξουμε καλά καλά το θέμα και να προσέξουμε οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, και τους μικτούς γάμους και τόσα άλλα, τα οποία βέβαια κατά οικονομία γίνονται έξω, αλλά στους κανόνες της Εκκλησίας δεν στέκουν με τίποτε. Λοιπόν, το Άγιον Όρος, η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού, στέκει όπως ακριβώς παρέλαβε από τους Αγίους Πατέρες τους πρώτους θεμελιωτάς του Αγιονίμου Όρους. Τίποτε δεν άλλαξε στο Άγιον Όρος. Άλλαξε μονάχα ότι εμείς είμαστε ταλέποροι και εκείνοι αγίασαν το Άγιον Όρος με τη ζωή τους
με την αγιότητά τους, με τον θείο φωτισμό. Δυστυχώς εγώ ο Τελέπορος, αντί να το τιμήσω, δεν έκανα τίποτε και λυπούμαι βέβαια για τον εαυτό μου, γιατί δεν ανταποκρίθηκα στην αγιότητα του Αγίου Όρους και των Αγίων Πατέρων μας. Αλλά δύνατο Θεός και εκ των λίθων τούτων έγινε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή, και στη σημερινή εποχή που εμείς σήμερα δεν έχουμε εκείνη την αγιότητα εκείνων των Αγίων Πατέρων μας, των παππούδων μας, οι οποίοι έκαναν μεγάλες ασκήσεις, εδέχθηκαν πολλά χρήσματα Αγίου Πνεύματος, τα οποία εμείς λόγω της μειωμένης ασκητικής μας ζωής δεν τα έχουμε. Αυτοί που καλοποιήσουν σήμερα το όρος είναι ελάχιστοι, αλλά είπαμε ότι ο Θεός μπορεί και τώρα, όπως έκαμε την καινούργια άνθηση που προλίγων ετών είχαμε στενοχώρια και λύπη διότι ευθύναμε, δηλαδή ολιγοστεύαμε και σαν άτομα και σαν ηλικία. Οι δε αιρετικοί το είχαν πιάσει αυτό, γιατί μας επισκέπτονται, είδαν ότι το Άγιον Όρος γεράσκει, φθήνει, οι νέοι δεν ερχόντουσαν, ελάχιστοι, οι γέροντες περισσότεροι εξέλιπον, και σου λέει μέσα σε λίγα χρόνια τέρμα το Άγιον Όρος. Οπότε επίθεση στην Εκκλησία την Ορθόδοξη και ήλπιζαν νίκη, αλλά η Παναγία τους υποσκέλισε. Η Παναγία μας, η ευλογημένη Μητέρα του Θεού, που τόσο λατρεύεται από τους μοναχούς, δεν άφησε τον φάρο αυτόν και την Ακρόπολη να καταληφθεί από τους εχθρούς της Ορθοδοξίας, και έφερε την άνθηση την καινούρια, και βλέπουμε τώρα μέσα στο Άγιον Όρος να ανθίζουν τα νιάτα, η μόρφωση και η πνευματικότητα και ο πόθος των παιδιών για ανώτερη πνευματική ζωή. Την αναζητούν, την ποθούν και προσπαθούν να φτάσουν τους πατέρες. Εμείς θέλουμε τις ευχές σας και τις προσευχές σας να μπορέσουμε να βιώνουμε κατά το πνεύμα των παλαιών αγιορητών πατέρων, οι οποίοι υπήρξαν θαυμάσιοι άνθρωποι. Ο Θεός μας αξίωσε και εμάς να αφούμε τέτοιους ανθρώπους. Διαβάζουμε στους Αγίους και στους βίους των Αγίων ασκητάς και χαρισματούχους ανθρώπους. Να κάνουν και θαύματα και στη σημερινή εποχή, και να ακολουθούν τον δρόμο των πατέρων και να αγωνίζονται και να αγρυπνούν και να ζουν την ωραία προσευχή, την ομορφιά της μοναχικής ζωής. Χωρίς νοερά προσευχή, μοναχισμός δεν λέγεται. Σας παρακαλώ τον αρχό. Να προσεύχεστε για μας τους μοναχούς, να μας δίνει ο Θεός πνεύμα αγωνιστικότητος, να προσεύχεστε ακόμη έτη και έτη να αυξηθούμε, να γεμίσει έτη και έτη το Άγιον Όρος από μοναχούς, διότι γεμίζει το φρούριο της Ορθοδοξίας. Αλλά έχουμε και μία άλλη πλευρά την οποία δεν την έθιξα, και τούτο, και αυτή είναι ο γυναικείος μοναχισμός. Διάσπαρτα τα μοναστηράκια ανά την Ελλάδα, δεν υπάρχει τόπος που δεν υπάρχει φυλάκιο μοναχισμού και Ορθοδοξίας. Είναι μεγάλη ευλογία στον κάθε τόπο να έχει μοναστήρι, και μόνο κανείς να επισκεφθεί ένα μοναστήρι παίρνει ωφέλεια, και μόνο να αντικρίσει τα πρόσωπα αυτά της αγνότητος και της παρθενικότητος αλλάζει μέσα του. Και βλέπουμε
όσο η κοινωνία βυθίζεται στο σκότος της αμαρτίας, τόσο και να ξεπηδούν ψυχές που ζητούν, που ανταρτεύουν κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και προχωρούν στους προμαχώνες του μοναχισμού και της ορθοδοξίας, και είναι έτοιμες αυτές οι ψυχές να δράσουν όταν το καλέσει ο καιρός του αγώνας. Γι' αυτό και επειδή όλοι μας προερχόμεθα από τον κόσμο και από τις οικογένειες και δεν είμαι θα εξωφυσικοί άνθρωποι, έχουμε και εμείς τα πάθη και τις αδυναμίες μας, μαχόμεθα εναντίον του κακού, εναντίον της εμπάθειας. Έχουμε δύο εαυτούς, ο ένας είναι ο παλαιός Αδάμ και ο δεύτερος είναι ο κενός Αδάμ. Ο ένας είναι ο παλιός άνθρωπος με τα πάθη και τις αδυναμίες, ο άλλος είναι της χάριτος του Θεού. Και ο παλαιός άνθρωπος ανθίσταται, επαναστατεί, ζητεί να κυριαρχήσει και να επικρατήσει επί του αγαθού ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται τόσο εμείς όσα και οι προσευχές σας να μας βοηθήσουν να νικήσουμε τον παλαιό Αδάμ, να επικρατήσει ο κενός, ο καινούριος, ο αναγεννημένος, και έτσι να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε την αγιότητα η οποία, από την οποία και εσείς θα αντλήσετε δύναμη και χάρη. Όταν εμείς οι μοναχοί αξιωθούμε παρησίας προς τον Θεό, οι προσευχές μας θα εισακουστούν και ο καρπός θα είναι να στείλει ο Θεός στον κόσμο ηλασμών, αμαρτιών και φώτιση επιστροφής προς τον Θεό. Όπως εμείς προσευχόμεθα για εσάς και εσείς για εμάς, και έτσι ανταμωμένες οι προσευχές και οι προσπάθειες να οδηγηθούμε αμφότεροι στον δρόμο του φωτός, στον δρόμο της ευσέβειας, στον δρόμο της ορθοδοξίας μας, η οποία είναι και η ομορφιά κάθε χριστιανού, διότι αμαρτωλή είμεθα, συγγνώμη ζητάμε από το Θεό, αλλά στο θέμα της ορθοδοξίας πρέπει να σταθούμε ακέραιοι και λεβέντες για να μπορέσουμε να περάσουμε στον άλλον κόσμο. Όταν ο Αββάς Αγάθων, ένας μεγάλος ασκητής, θέλησαν οι πατέρες να τον πειράξουν, μάλλον να διδαχθούν, και κάποια μέρα του λέγουν: «Αββά Αγάθων, εσύ είσαι ο πλεονέκτης?» Έτσι λένε. «Εγώ είμαι», λέει. «Μα λένε πως είσαι και πόνος». «Είμαι». «Μα λένε ότι είσαι αμελής και ράθυμος». «Είμαι». «Μα είπαν πως είσαι και αιρετικός». «Όχι, δεν είμαι αιρετικός, είμαι ορθόδοξος». «Μα γιατί τα άλλα τα δέχτηκες και τούτο το αρνείσαι?» «Τα άλλα είναι ωφέλεια της ψυχής μου να τα αποδεχθώ, διότι με οδηγούν στην ταπείνωση. Αλλά εδώ το θέμα της αιρέσεως με οδηγεί να χάσω το Θεό και τη σωτηρία μου. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ και μόνασα». Και έτσι το παράδειγμα του Αββά Αγάθωνος είναι μία ατράνταχτη αλήθεια, ότι χωρίς ορθοδοξία ουδής περνά στον ουρανό. Γι' αυτό θα την κρατήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, δεν θα υποχωρήσουμε με τίποτε. Μην απελπίζεις ότι δεν έχουμε πατέρες. Έχουμε και επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και ευσεβείς ανθρώπους, οι οποίοι στέκουν θαυμάσια και αγωνιστικά εις τας επάλξεις της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και έτσι θα έχουμε οδηγούς και στρατηγούς στον πόλεμο όταν το καλέσει ο καιρός της Ορθοδοξίας, όταν το καλέσει ο καιρός της ομολογίας, διότι όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου και μέχρι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν από την Εκκλησία την Ορθόδοξον, και
Αγίους δεν έχει η Εκκλησία να παρουσιάσει ως ασκητάς. Με θα δύναμη είναι οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων θα είναι οι ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και της πίστεως εις την θεότητα του Χριστού. Εκεί θα δοθεί η μάχη εις το αν πιστεύω ή πιστεύει οποιοςδήποτε εις την θεανθρωπία του Χριστού, εάν ο Χριστός ήταν Θεός ή όχι. Όπως οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Χριστός είναι υψηλός άνθρωπος και όχι Θεός. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, πολλοί αντίχριστοι, λέει, είναι στον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι κατεξοχοί αντίχριστοι είναι οι χιλιαστές. Αυτοί υιοθέτησαν όλες τις αιρέσεις και κάνουν ένα χιλιασμό. Αυτοί είναι οι αντίχριστοι οι οποίοι υπάρχουν. Και με συνεχεία θα έρθει ο καιρός, όταν θα έρθει και ο Κυρίος και ο κατεξοχήν αντίχριστος, κατά οικονομία Θεού και κατά συγκατάβαση, να δοκιμαστούμε. Και όπως είπαμε και άλλοτε, ενώ αποκλαίουμε την κατάστασή μας ότι είμεθα επικίνδυνη να κολλαστούμε, έξαφνα ενδεχομένως να βρεθούμε και ομολογείτε, και εκεί που θα πηγαίναμε λέγαμε στην κόλαση, να βρεθούμε και στεφανωμένοι σαν μάρτυρες στην δόξα του ουρανού και να πάρουμε μια θαυμάσια θέση στον Παράδεισο. Ας ευχηθούμε όλοι μας να αξιωθούμε αυτής της μεγάλης χάριτος, να δώσουμε την Αγία Ομολογία και να περάσουμε στο στρατό της τριανδεύουσας Εκκλησίας εν της ουρανής.